αναφέρομαι στον φίλο και πάνω απ' όλα τον Γιάννη Γκαϊτατζή. Γιάννη, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Θέλω να καλημερίσω γενικά όλη τη Σπάρτη, διότι πρόκειται περί καλών ανθρώπων και όπου ήρθα στη Σπάρτη τα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Η Σπάρτη θέλει να ζήσει τις στιγμές Γκαϊτατζή τότε που η Σπάρτη ανέβαινε κατηγορίες, Γιάννη. Κοιτάξτε, από ό,τι παρακολουθώ και εγώ τη Σπάρτη και για να είμαι ειλικρινής στεναχωριέμαι, διότι κάποια στιγμή η Σπάρτη πρέπει να ανέβει κατηγορίες, να πάει εκεί που τις ανέβει. Το σημερινό παιχνίδι δεν φαντάζομαι να αντιμετωπίσει πρόβλημα, χωρίς να θέλω να μειώσω την Κυπαρισία. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το παιχνίδι να είναι νικηφόρο και να πάνε όλα δεξιά. Επίσης κάνω και μια έκκληση στον κόσμο να βοηθήσει και να δώσει το παρόν στο γήπεδο, ώστε και να βοηθήσει, να πούμε, τους παίκτες της Σπάρτης να πάρουν αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Γιάννη, προπονητής στην ομάδα της Σπάρτης είναι ένας ποδοσφαιριστής σου, ο Αργύρης Κατσίχτης. Θα έχεις κάτι να του πεις αυτή την ώρα? Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Αργύρης να πει, γιατί ήταν ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, ένας έντιμος ποδοσφαιριστής και από ό,τι μαθαίνω τα πάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα χαρώ όλος ιδιαιτέρως η νίκη αυτή να στεφθεί και με την κατή. Μάλιστα. Μυστικό υπάρχει, κύριε Γκαϊτατζή. Τα έχετε καταφέρει περίφημα στο χώρο και νομίζω ότι είστε ο ιδανικός για να μιλήσει για κάτι τέτοιο. Υπάρχει μυστικό επιτυχίας? Δεν σας άκουσα. Υπάρχει μυστικό επιτυχίας? Υπάρχει κάτι που μπορείτε να συμβουλεύσετε τον Αργύρη Κατσίχτη και τους παίκτες? Κοιτάξτε τώρα. Η Σπάρτη οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερο όνομα από τον αντίπαλο. Ο Αργύρης πιστεύω ότι στο θέμα της ψυχολογίας να ενεργήσει πάρα πολύ σωστά. Η γνώμη δική μου είναι να μην αγχώσει τους παίκτες, να παίξουν ένα παιχνίδι χωρίς πίεση, διότι η πίεση και το άγχος ένα ποδοσφαιριστή είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Θέλω να πιστεύω ότι θα κυλήσουν ολόμαλα. Mm-hmm. Τη στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τη Σπάρτη, πώς την βλέπετε τα δύο τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, η Σπάρτη χρειάζεται ένα χρηματοδότη, τώρα από εκεί και πέρα, αν και εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής. Μπορούσε να βρεθεί κάποιος άλλος χρηματοδότης, ο οποίος να παρακολουθεί καθημερινά την ομάδα, όπως ήταν ο συγχωρημένος ο Άρης ο Κανελάκης, διότι οι χρηματοδότες οι οποίοι είναι εξ αποστάσεως, είναι λίγο δύσκολο να πούμε να πετύχει μια ομάδα. Mm-hmm. Μάλιστα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Αυτά, ο Γιάννης ο Γιαννητής τα είπε όλα. Είναι ένας αγαπητός σε ολόκληρη τη Λακωνία. Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς κάτι να πείτε. Τίποτα. Για να κλείσουμε την πίτη, καταρχήν ευχαριστώ να πούμε, διότι με κάλεσε πράγματα. Η Σπάρτη είναι μία από τις αγάπες μου. Από εκεί και πέρα, για τελευταία, για να κλείσουμε το θέμα, μέσα μου και θέλω να πιστεύω ότι η Σπάρτη θα κερδίσει και άνετα. Είναι ο κύριος Γιάννης Πανάγος, τον οποίο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναφέρουμε στον κύριο Γιάννη Πανάγο, που μαζί με τον φίλο του, τον Σπύρο Σπυρόπουλο, έχουν έρθει από το Σικάγο για τους αγώνες αυτούς, τους αγώνες κατάσταση να δουν την ομάδα της Σπάρτης. Τον κύριο Πανάγο τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πανάγο, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνουμε? Τι κάνετε, καλά? Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Τι βλέπετε σήμερα στον αγώνα της Σπάρτης με την Κυπαρισία? Βλέπω πολλά καλά πράγματα. Θα κερδίσει η ομάδα της Σπάρτης σήμερα? Θα κερδίσει, λέει, μαζί μας. Θα κερδίσουμε όλοι. Όλοι θα κερδίσουμε. Για τη Σπάρτη. Α, για τη Σπάρτη. Ναι. Εγώ σου λέω, ναι, το θέμα μου τρέχει σπαρτιάτικο. Το... για τη νίκη. Μάλιστα. Θα κερδίσει η Σπάρτη εδώ που είμαστε. Ο Σπύρος Σπυρόπουλος. Να τον βάλω τον συνάδελφό μου μαζί να τον ακούσετε. Α, το έγινε δίπλα. Γεια, κύριε Δημήτρη. Ναι. Κύριε Δημήτρη, ναι. Περίμενε ένα λεπτό. Ναι, ναι. Ναι, είναι ο κύριος. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Ναι, ναι. Κύριε Σπυρόπουλε, είχατε προβλέψει στο παιχνίδι του Άργους ότι θα κερδίζαμε με 3-0. Παρατρίχα δεν έγινε αυτό, κερδίσαμε με 3-1. Έχετε κάποια πρόβλεψη για σήμερα? Έχουμε 2-0 Σπάρτη. Α, 2-0 Σπάρτη. 2-0. Μάλιστα. Αυτά που θέλουμε να γίνουν είναι αυτό, τίποτε άλλο. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Λακωνίας, τον κύριο Παναγιώτη Καρά, ο οποίος βρίσκεται στον αέρα του Fly, να μας στείλει και το δικό του μήνυμα εν ώψη και του σημερινού αγώνα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές του Fly. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα στα τελευταία χρόνια που αφορά το λακωνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα οριακό παιχνίδι σήμερα για την ομάδα, την πρωταθλήτρια του νομού μας, την Εθνική Ένωση Σπάρτη, σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα των πρωταθλητριών ομάδων των ΕΠΣ. Και σίγουρο αντίπαλός είναι και αυτός προετοιμασμένος στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί σε λίγες ώρες στην πόλη μας. Θέλω να πιστεύω ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τρία πράγματα. Πρώτον, η ετοιμότητα της ομάδος, που αυτή φαίνεται ότι υπάρχει, γιατί έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές. Και είμαι βέβαιος ο Αργύρης ο Κατσίκτης και οι συνεργάτες του έχουν φτάσει σε όλα τα επίπεδα εκείνα που χρειάζεται μια ομάδα να είναι και αγωνιστικά και ψυχολογικά έτοιμη. Βεβαίως, το δεύτερο παράμετρος είναι ο κόσμος. Αυτός ο συγκλονιστικός κόσμος της Λακωνίας που με πολύ δίψα παρακολουθεί από κοντά όλους τους αγώνες της Σπάρτης, εντός και εκτός. Είμαι βέβαιος σήμερα ότι θα ζήσουμε στιγμές όταν η ομάδα ήταν στη Β' Εθνική, η Αθλητική Ένωση Σπάρτη, ο Αθλητικός Όμιλος Σπάρτης τότε, και θα είναι ένα βασικό, θα έλεγα, οπλοστάσιο δύναμης και ψυχής για αυτό το αποτέλεσμα που χρειάζεται η Σπάρτη, και είναι και μοναδικό και μόνο αυτό χρειάζεται, και είναι η νίκη. Μια νίκη που πρέπει να είναι ακόμα πιο καθαρή, έντονα, με τέρματα, για να μην έχει την επόμενη διαδικασία ενός ακόμα αγώνα, αν χρειαστεί. Πρώτα όμως, Πρόεδρε, η νίκη, έτσι είναι. Η νίκη, η νίκη. Πρώτα και η νίκη. Ο τρίτος παράγοντας, παράμετρος πάλι θα έλεγα, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι σήμερα, είναι και η διαιτησία. Γιατί σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι αρκετά έμπειροι που θα έρθουν να παίξουν σήμερα, γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες που έχουν και οι ομάδες και η προετοιμασία που γίνεται από τους νομούς και όχι μόνο από τη συμμετοχή του κόσμου. Θέλω να πιστεύω ότι η διαιτησία και αυτή θα συντελέσει ότι αυτός ο αγώνας να διεξαχθεί μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Και βεβαίως εμείς από την πλευρά μας θέλουμε τη νίκη της ομάδας Σπάρτης, αλλά πάνω απ' όλα να είναι και ένας καλός από όλες τις πλευρές αγώνας. Σίγουρα. Και εδώ θα ήθελα να καλέσω όλους τους φίλους που μας ακούνε σήμερα και θα έρθουν στο γήπεδο να στηρίξουν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους την ομάδα της Σπάρτης, αλλά να είναι μέσα σε τέτοια επίπεδα που να μην δημιουργηθεί όμως και καμία βλάβη για την ομάδα της Σπάρτης και για την ιστορία της και για τη φιλοξενία της. Κάτι αντίστοιχο το έζησαν φέτος οι φίλαθλοι της Σπάρτης και στα άλλα γήπεδα που πήγαν από πλευρά φιλοξενίας, και νομίζω ότι το οφείλουμε και εμείς αυτούς που έρχονται εδώ να το δείξουμε. Υποστηρίζουμε την ομάδα μας, θα δίνουμε όλα για την ομάδα μας, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα για την ομάδα μας. Κύριε Καρά, σας ευχαριστούμε πολύ. Επιτυχία στην ομάδα, ευχόμαστε όλοι. Εύχομαι πραγματικά μέσα από και τη δική σας φωνή και το δικό σας κάλεσμα και τη δική σας παρουσία σε όλους αυτούς τους αγώνες που έχει δώσει Σπάρτη και θα συνεχίσει να δίνει το αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα. Στο τέλος, η εκπομπή που θα αφιερωθεί να έχει μόνο ένα χρώμα, την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Πάμε σαν φίλο πάνω απ' όλα, οπαδό και φίλαθλο. Τον Αργύρη Παπαδόγιανη. Αργύρη, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Για πες μου, Αργύρη, κοιμήθηκες το βράδυ, κοιμήθηκες καθόλου? Εντάξει, είχαμε το μεγάλο άγχος να με το σημερινού αγώνος. Η Σπάρτη σήμερα, Δημήτρη, ζει μεγάλες στιγμές. Και στο γήπεδο σήμερα θα θυμηθούμε τις καλές, αν θυμάσαι εσύ τότε, τις καλές εποχές που τότε η Σπάρτη έκανε την πορεία προς τη Β' Αθηνική. Μάλιστα. 1990 με τον αείμνηστο Άρη Κανελάκη. Μάλιστα. Εύχομαι σήμερα στην ομάδα μας και πάλι να ζήσουμε, εύχομαι να ζήσουμε πάλι τέτοιες στιγμές και ανεπανάληπτες. Και πιστεύω ότι ο μεγάλος ιδιοκτήτης μας της Σπάρτης, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα κάνει τη Σπάρτη ένα πρότυπο ομάδος. Όπως η Τρίπολη και εμείς, γιατί τι είναι η Τρίπολη να μην γίνουμε και εμείς το ίδιο και ακόμα καλύτερα και να δούμε την ομάδα μας στη Σούπερ Λίγκα. Λόγω ότι είσαι κοντά στην ομάδα και ξέρεις πολλά πράγματα από την ομάδα της Σπάρτης. Ναι. Μοσχογιάννης έχει έρθει κοντά στην παραστασία. Ναι, Μοσχογιάννη ήρθε, θα έρθει ο Αλέμης, Ρωμανός, θα έρθουν όλοι οι παλιοί καλοί παίχτες της Σπάρτης. Τον Αλέμη σε λίγο τον έχουμε και στον αέρα. Ω, μπράβο, το, ναι. Τον Αλέμη τον έχουμε και σε λίγο στον αέρα. Άκουσα και το Γιάννη τον Καϊτατζή. Ναι. Ναι, ναι, να είναι καλή ώρα του να είμαι, μας έχουν κάνει ανεπανάληπτες στιγμές κι αυτός. Μάλιστα. Όλοι σήμερα στο γήπεδο να στηρίξουμε την ομάδα μας. Τι ώρα θα πάω στο γήπεδο σήμερα, Αργύρη? Κατά τις 12.30 ώρα. Θα πάω να φτιάξουμε το κλίμα. Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία, Δημήτρη. Όλοι το ευχόμαστε, όλη η Λακωνία σήμερα το εύχεται αυτό. Όλη η Λακωνία μαζί, έχω παρακολουθήσει όλους τους αγώνες από τα πέρυσι. Φέτος θα πάρουμε τη μεγάλη χαρά την οποία
Δεν τη γευστήκαμε πέρυσι στο... Μην το θυμόμαστε, άστο Αργύρι, μην το θυμόμαστε αυτό τώρα, άστο. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα και να πω και συγχαρητήρια και στον πρόεδρο τον Γιάννη τον Βουζώτη και σε όλο το Συμβούλιο, ναι, που τόσο καιρό αγωνίζονται και αυτοί για να κάνουμε κάτι το καλύτερο στη Σπάρτη, η οποία είναι ξεχασμένη λακωνία. Μάλιστα. Από το θέμα του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, και πάλι καλή επιτυχία και με την άνοδο. Πάμε σε ένα μεγάλο όνομα, ποδοσφαιριστή της ομάδας της Σπάρτης, που έγραψε δική του ιστορία τότε, όταν η ομάδα της Σπάρτης ανέβαινε κατηγορίες, και αναφέρουμε στον Δημήτρη Αλέμη, ή το γνωστό, όπως το λέγαμε εδώ στη Σπάρτη όλοι, ο Αλεμάο. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Για πες μας και εσύ, Δημήτρη. Εύχομαι η σημερινή μέρα να είναι η ανάσταση του... Λακωνικού ποδοσφαίρου. Του λακωνικού ποδοσφαίρου, ναι, σωστά. Μακάρι, μακάρι. Τι πιστεύεις, Δημήτρη, εσύ? Πιστεύω ότι, κοιτάξτε, το αποτέλεσμα είναι εις βάρος της Σπάρτης στο 1-0, έτσι, που έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι η Σπάρτη, από ό,τι άκουσα, δεν είχα πάει να δω το παιχνίδι. Ναι, ήταν άτυχη στην Κυπρασία. Ήταν πολύ καλύτερη. Ήταν καλύτερη, ναι. Ήταν καλύτερη. Πιστεύω ότι σήμερα με τη βοήθεια του κόσμου ότι θα τα καταφέρει το. Αν και δεν καταφέρει να βάλει δύο γκολ ώστε να περάσει άμεσα, πιστεύω ότι η παράταση είναι οτιδήποτε άλλο, γιατί νομίζω ότι τελειώνει. Όχι, δεν υπάρχει παράταση. Να κερδίσει οπωσδήποτε, θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Αν πετύχει δύο γκολ, έχει καλός, γιατί θα πλειονωθεί της Κυπαρισίας σε αν περίπτωση. Με 1-0 και τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε ακόμα άλλες δύο αγωνιστικές, θα πάνε σε μπαράζ. Α, πάλι. Πάνε σε μπαράζ, διότι σε ουδέτερο γήπεδο. Μάλιστα. Τότε το θέμα είναι να τελειώσουμε σήμερα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Πάνω απ' όλα να πάρει την νίκη. Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Διότι σε περίπτωση που δεν κερδίσει, τότε τα πράγματα σβήνουν για τη Σπάρτη. Η Κυπαρισία έχει τον πρώτο λόγο πλέον. Ναι, ναι, είναι δύσκολα πλέον. Πολύ σωστά. Οι άλλες ομάδες δεν νομίζω ότι είναι καλά. Όχι, όχι. Οι δυο τους είναι τώρα, Κυπαρισία Σπάρτη. Διότι, ναι, γιατί ναι. Η Κυπαρισία αυτή τη στιγμή είναι της βαθμού μπροστά από τη Σπάρτη. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κερδίσει, να ισοβαθμίσει με την Κυπαρισία, και αν έρθει η νίκη πάνω από ένα γκολ διαφορά, έχει καλώς. Έχει τεράστιο. Σωστά. Τότε όλοι μαζί στο γήπεδο πλέον το απόγευμα να καταφέρουμε να ανεβάσουμε την ομάδα. Όχι εμείς βέβαια, η διοίκηση και οι παίκτες οπωσδήποτε. Κάτι που θέλεις να πεις στο φίλο σου, συμπαίκτη σου τότε, προπονητή τώρα στην ομάδα της Σπάρτης, τον Αργύρη Κατσίκτη, στους ποδοσφαιριστές της Σπάρτης που σε ακούνε? Του Αργύρη το έχω πει ήδη κάτι διά πολλά. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό που θα ήθελα να πω στα παιδιά είναι ότι ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς πλέον αυτό το 90 λεπτό το τι θα συμβεί αν κερδίσουν. Είναι σημαντικό το παιχνίδι αυτό σήμερα και για αυτούς ιδιαίτερα. Το ξέρουν πολύ καλά, μην ανησυχείτε καθόλου. Πιστεύω ότι οι παίκτες θα δώσουν τα καλύτερα, το καλύτερο των δυνατοτήτων τους, όπως και ο προπονητής, και ελπίζω να τα καταφέρουν στο τέλος. Πάμε τώρα στον πρώην πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Σπάρτης, παλέμαχο και μεγάλο φίλο της ομάδας. Δημήτρη, ποιος είναι? Ποιος άλλος? Ο φίλος μας, ο Ηλίας Τρακάκης. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σταθμό, καλημέρα σε όλους. Για πες μας και εσύ πώς ζεις το παιχνίδι σήμερα. Δημητράκη, ξέρεις πολύ καλά ότι όλοι μας ζούμε στον παλμό αυτού του παιχνιδιού αυτής της ημέρας. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στη βρύση πλέον και πρέπει να πιούμε νερό, και το σημερινό παιχνίδι για μένα είναι ωριακό. Με νίκη, κατά τη γνώμη μου, 99,9 έχουμε ανεβεί. Με ισοπαλία χανόμαστε. Με ισοπαλία, ναι, το έχουμε πει αυτό. Χανόμαστε. Μην περιμένουμε τα άλλα παιχνίδια. Μήπως χάσουν βαθμό αυτοί, μην πάρουμε εμείς. Τα άλλα παιχνίδια για μένα είναι και για τις δύο ομάδες δεδομένα ότι θα τα πάρουν. Όχι, δεν υπάρχει, διότι αν δεν κερδίσουμε σήμερα, Ηλία, το ξέρεις και εσύ. Αύριο, τελείωσε αυτό, ναι. Γιατί, το ξέρουμε όλοι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει πολύ καλή ψυχολογία. Το τεχνικό team έχει προετοιμάσει κατάλληλα. Υπάρχει ενθουσιασμός από ό,τι τους έχουμε μιλήσει και έχουμε κουβεντιάσει. Ο κόσμος ήταν ο 12ος, πέφτει, μάλιστα όχι 12ος, ήταν ο 12ος ή 13ος. Σήμερα δηλαδή πιστεύω ότι το γήπεδο θα γνωρίσει μεγάλες φιανές, όπως τα παλιά χρόνια. Ο κόσμος είναι διψασμένος και πιστεύω ότι θα είναι φύσκα το γήπεδο που λέμε και θα είναι ο 12ος πέφτης. Δεν ξέρω τι αν άκουσες, είχαμε βγάλει στον αέρα τον προπονητή των τίτλων της ομάδας της Σπάρτης τότε. Το Γιάννη Γκαϊτατζή, δεν ξέρω αν τον άκουσες. Όχι, δεν τον άκουσα, δυστυχώς, δεν τον πρόλαβα γιατί ήμουν. Και αυτός πιστεύει σε νίκη σήμερα. Όλοι λέει κοντά στην ομάδα. Ναι, είχαμε μιλήσει με το Γιάννη και ο προχθές και τα κουβεντιάσαμε αυτά. Πιστεύω και αυτός το πιστεύει. Όλοι μας το πιστεύουμε, Δημήτρη. Αν λοιπόν να το πιστεύουμε. Σήμερα δεν πρέπει να υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει πίστη, πάθος, να υπάρχει υπομονή και στην εξέδρα και στο γήπεδο. Το γκολ θα έρθει. Ακριβώς. Άκουσα προηγουμένως που είπαμε ότι. Που είπατε κάποιος, είπε ότι χωρίς ακρότητες. Είναι δεδομένο αυτό. Δεδομένο η Σπάρτη έχει ήθος. Οι φίλοι αθλητές πρέπει να δώσουν τον παλμό που χρειάζεται. Χωρίς ακρότητες και χωρίς
πράγματα που δεν συνάδουν με την, με, τον, με, τη Σπάρτη, με την πόλη της Σπάρτης και την ιστορία της. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ προσωπικά, όπως είπα και προχθές στο Άργος για το πόδι που μιλάγαμε στο ημίχρονο, εγώ προσωπικά δεν τη φοβάμαι την Κυπαρισσία. Θα πρέπει δηλαδή εμείς να είμαστε πάρα πολύ κακοί αυτοί, πάρα πολύ καλοί. Εγώ πιστεύω δεν τη φοβάμαι. Το φοβάμαι, πιστεύω θα το πάρουμε. Μάλιστα. Η άποψή μου είναι αυτή. Βέβαια εντάξει, στο ποδόσφαιρο ξέρεις ότι όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται. Αλλά προσωπικά επειδή την έχω δει πολλές φορές στην Κυπαρισσία, δεν τη φοβάμαι όπως δεν τη φοβόμουν και στην Κυπαρισσία. Και όπως τα είδες εκεί ήταν καθαρά θέμα τύχης που δεν πήραμε αποτέλεσμα. Εκεί βέβαια καθαρά τύχη. Έτσι ήταν καθαρά τύχη στην Κυπαρισσία. Μία ομάδα έπαιρνε στο γήπεδο. Υπήρχε μόνο η Σπάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν τους φοβάμαι αυτούς. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα πανηγυρίσουμε από σήμερα. Για να μην γίνω και υπερβολικός και μου λέτε ότι λέω, πιστεύω ότι από σήμερα με νίκη θα είμαστε στη Γαμαθήκη. Μάλιστα. Εντάξει, πρόεδρε, να είσαι καλά. Στην ομάδα μας, στον φίλο, στον φίλο του κόσμου και σε όλους, στους ποδοσφαιριστές και στην τεχνική ηγεσία. Να πάνε όλα καλά. Πάμε σε έναν οπαδό, γνωστό οπαδό της ομάδας της Σπάρτης, Χάρη, που κι αυτός ζει με αγωνία την προσπάθεια της Σπάρτης και περιμένει μέσα από την καρδιά του την άνοδο της Σπάρτης στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν έχει χάσει κανένα απολύτως παιχνίδι φέτος, τοπικό και τώρα στους αγώνες κατάταξης. Και αναφέρομαι στον Παντελή Πανταζέλο. Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Για πες μου κι εσύ τώρα, πώς το ζεις το σημερινό παιχνίδι, Δημήτρη? Ναι, ναι. Από την Κυριακή όλο πώς έχει κλείσει. Πολύ λακωνία ζούμε σήμερα το παιχνίδι αυτό. Και μην πω μόνο την λακωνία και τα πέριξ νομούς. Λοιπόν, υπάρχει άλλο τίποτα πατέρας μας, θα πω την νίκη, Δημήτρη. Ο κόσμος είναι στο κήπεδο μαζεμένος από τις μία ώρα, θα μαζευτούμε για να πάρουμε το παιχνίδι. Και πιστεύω να το πάρουμε με διαφορά δύο γκολ, το λιγότερο δύο γκολ διαφορά. Πρώτα η νίκη, Παντελή, πρώτα η νίκη. Πρώτα η νίκη με διαφορά, θέλουμε διαφορά. Όχι, θέλουμε την νίκη πρώτα, πρώτα την νίκη. Μπράβο. Πρώτα την νίκη, διότι αν δεν έρθει η νίκη, όλα χάθηκαν. Ναι, Δημήτρη μου. Η νίκη με διαφορά ένα γκολ όμως. Αν δεν πάρουμε ένα 0, έχει παράσει. Έχουμε τρεχάματα πάλι. Ναι, γκολ διαφορά. Ναι, δεν είναι καλύτερα όμως, δεν είναι καλύτερα να κερδίσεις και να σου δοθεί ακόμη μια ευκαιρία, έστω και στον αγώνα παράζει. Άγιος ο Θεός. Ναι, Δημήτρη μου, έτοιμο. Είσαι έτοιμος δηλαδή σήμερα, Παντελή, έτσι είναι? Από τις 1 η ώρα. Μία η ώρα στο γήπεδο. Όλοι οι Σπάρτιοι είναι μαζεμένοι εκεί από τις 1:30 είμαστε μαζεμένοι στο γήπεδο. Είναι, ο Αργύρης ο Παπαδόγενης, ένας άλλος οπαδός της Σπάρτης, μου λέει 12 η ώρα μου λέει θα πάω σήμερα. Ανάλογα, εγώ τώρα με τα μέρνα καταλάβει, είναι το που την πήρες με ένα φίλο. Σε γεννήσε το μπραβάστο από τα λεπούρ το κλαριτζί. Άρα και τα κλαρίνε τα απόγευμα στο γήπεδο. Δεν αποκλείεται από το κλαρίνο, τώρα το καταφέρω, άμα δεν καταφέρω. Βέβαια πρέπει να το καταφέρεις, να το πάρεις στο γήπεδο. Άμα δεν καταφέρω, δεν καταφέρω. Να γιορτάσουμε την νίκη, τη μεγάλη νίκη σήμερα της Σπάρτης. Όλοι το ευχόμαστε. Ναι, Δημήτρη, εύχομαι πάρα πολλά υγεία και καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Θα κάνουμε μια κουβέντα με το δημοσιογράφο Κώστα Ηλιόπουλο, ο οποίος καλύπτει τα παιχνίδια της Κυπαρισσίας, για να δούμε τι γίνεται και στο στρατόπεδο της Κυπαρισσίας. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Γεια σου, Δημήτρη μου, τι κάνετε? Μια χαρά. Ο μικρός ξύπνησε, εντάξει. Ο μικρός εδώ πέρα είναι ο Πάνος και. Για πες μας, Κώστα, τελευταίες λεπτομέρειες. Τι περιμένουμε σήμερα, θα έρθει κόσμος από την Κυπαρισσία? Οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθει αρκετός κόσμος. Μπορεί η Κυπαρισσία να είναι σαφώς πιο μικρότερη πόλη από την Σπάρτη και να μην έχει φυσικά κανένα πρωτεύουσα νομού, αλλά έχει πιστούς οπαδούς. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σίγουρα γύρω στα 250 με 300 άτομα θα πάνε. Θα έρθει 250 με 300, μάλιστα. Ναι, οι πληροφορίες ήταν το λίγο. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι πριν μια εβδομάδα είχαν πάει γύρω στα 200 άτομα και από την Αθήνα βέβαια στο Άργος. Τώρα είναι και η κρισμότητα του αγώνα και κρίνει μια κατηγορία. Νομίζω ότι σίγουρα πιστεύω, δηλαδή, πιστεύω ότι 300 άτομα θα είναι περισσότερο σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπουν, δεν ξέρω αν έχει δυνατότητες να μπουν τόσα πολλά άτομα, αλλά πιστεύω ότι κάπου εκεί θα είναι και περισσότερο σήμερα. Κώστα, ο Αλέκος Ματζούνης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα? Ξέρουμε ότι δεν θα παίξει ο Κόλλιας, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα προχθές. Δημήτρη μου, έχει σοβαρές απουσίες εκεί παρουσία. Α, στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, έχει όχι μόνο. Δύο παίχτες έλειπαν και στα προηγούμενα παιχνίδια, εκτός από το πρώτο του Μητρόφ. Είναι ο Νίκος Κόλλιας που ήταν πολύ καλός με τον Πανθυρατικό, έβαλε δύο γκολ και έκανε δύο ασίστ. Και με τον αγώνα της Σπάρτης ήταν καλός ο Κόλλιας, μπήκε αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι καλός παίχτης, έχει παίξει 5-6 χρονιές με την Εράνη, είναι φιλιατρινός στη Δέλτα Εθνική. Έχει εμπειρία, έχει βάλει πολλά γκολ στη Δέλτα Εθνική. Ναι. Όμως είναι λίγο απίθαρχος,
δεν έχει το μυαλό μες στο κεφάλι του να πω. Αν το παιδί αυτό είχε πιο πολύ, ήταν πιο όριμο, θα είχε παίξει σε μεγαλύτερη κατηγορία. Μεγάλη απουσία ο Κολιάς, μπορεί να παίξει και στα πλάγια και στην κορυφή της επίθεσης. Φοβερή απουσία ο Μητρόφ, που για μένα είναι στους 3-4 καλύτερους. Αν ήθελα να σε ρωτήσω, από τη ζημιά που έπαθε στον αγώνα με τη Σπάρτη. Έχει πάθει πολύ σοβαρή ζημιά, έχει πάθει βαριά θλάση στο δικέφαλο, είναι εκτός για 1,5 μήνα με 2, δηλαδή δεν προλαβαίνει όχι τα μάτσε. Να σε διακόψω εδώ, γιατί μας ακούνε εδώ στη Λακωνία, για να καταλάβουν και οι φύλαθοι της Λακωνίας όσοι είχαν έρθει στην Κυπαρισία, ήταν το νούμερο 4 στον αγώνα της Πέρσης, ο Ήλια Μητρόφ. Ήλιο Μητρόφ είναι Σκοπιανός, έχει παίξει τη Βαρντάρ Σκοπίων, άλλη εθνική στα Σκοπιά, έχει παίξει τον Πανελιακό, ένας παίξει με πολλές παραστάσεις, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Να πω μόνο ότι φέτος έπαιζε κεντρικός αμυντικός στα πιο πολλά παιχνίδια και έβαλε 13 γκολ. Μάλιστα. Μπορεί να παίξει με την ίδια ευχέρεια, η θέση του είναι οχτάρι, να πω είναι μέσο θετικός. Αλλά παίζει με την ίδια ευχέρεια και οχτάρι και δεκάρι και κεντρικός αμυντικός. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια, 2 απώλειες Κολιάς Μητρόφ και 3η απώλεια ένας Καμποσιόρης, ένας πιτσιρικάς που τον πήρε το Γενάρη από τους νέους του Παζιάννενα, που είναι μια πολύ καλή λύση και για βασικός, δεξί χαφ, και για εφεδρεία. Οπότε είναι 3 παίχτες βασικοί που λείπουν και το θέμα είναι ότι το ρόστερ της Κυπαρισίας δεν είναι μεγάλο. Έχει γύρω στους 15 παίχτες που μπορούν να σταθούν σαν τέτοιο αγώνα. Δηλαδή, ουσιαστικά να σας το πω κιόλας, η Κυπαρισία σήμερα με παίχτες πρώτης γραμμής έχει 12. 11 μια αλλαγή. Μάλιστα. Είναι κι άλλο. Πρώτης γραμμής, έτσι, αυτό λέω, να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ο Θόδωρος ο Ντουγέρογλου είναι καλά, Κώστα? Αυτό. Είναι καλά, Δημήτρη. Τι να πούμε για τον Θοδωρή, τα έχει πιτάει και τα κάνει. Ό,τι τα έκανε και με τη Σπάρτη, με το Πανατρατικό δεν χρειάστηκε. Είναι κρίμα που παίζει αυτό ο άνθρωπο, το παιδί τόσο χαμηλά. Σίγουρα μπορούσε να παίξει τουλάχιστον β' εθνική, πιστεύω. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η Κυπαρισία φέτος έχει κάνει αυτή φοβερή πορεία και είναι ένα αγώνα από την άνοδο στη γάμα εθνική. Δηλαδή σήμερα με το διπλό. Και με χ. Και με χ. Και με χ. Και με χ η Κυπαρισία το καθαρίζει σήμερα. Με το διπλό είναι και μαθηματικά. Ναι. Τελείωσε από σήμερα. Και με χ και με χ είναι. Στα 90% πιστεύω. Όμως υπάρχουν 4 ενδεχόμενα, πιστεύω που ξέρετε. Είναι ένα το διπλό που τελειώνουν όλα. Ένα ισοπαλία που έχει μεγάλο. 99,9 το πήρε. Αν θα έρθει ισοπαλία, Κώστα, 99,9 το πήρε. Με 2 γκολ διαφορά η Σπάρτη πάλι 99,9 το πήρε. Έχει τον πρώτο λόγο, σίγουρα. Έτσι. Οπότε υπάρχει μια τέταρτο ενδεχόμενο που εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό να χάσει με 1 γκολ η Κυπαρισία. Γιατί η Σπάρτη είναι καλή ομάδα σίγουρα. Με 2-1, 1-0, 3-0. Με 1 γκολ διαφορά, με οποιοδήποτε σκορ. Και τότε, αν πιστεύω ότι θα πάρουν και τα άλλα δύο μάτς, πάμε στην μπαράζ. Το ξέρω, σε ουδέτερο γήπεδο, τα έχουμε πει αυτά βέβαια. Προφανώς στην Τρίπολη, δηλαδή υπάρχουν 4 ενδεχόμενα. Στα 2 υπερτερή η Κυπαρισία, στο 1 υπερτερή η Σπάρτη με 2 γκολ διαφορά και το 1 γκολ διαφορά που πάμε σε μπαράζ. Για τη Σπάρτη όλα τα παιχνίδια, Κώστα, το έχουμε πει, όλα είναι τελική. Η Σπάρτη δεν μπορεί να χάσει βαθμό. Αν χάσει βαθμό, κάηκε. Να σου πω κάτι, αν και σήμερα η Σπάρτη, αν κερδίσει με 1 ή 2 γκολ διαφορά, θα κερδίσει για μένα, πιστεύω, και το Κουτσοπόδι εύκολα και τον Πανατρετικό στο Άστρος. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν υπάρχει το κουτσο... θέμα. Ναι, βέβαια, εντάξει. Σήμερα, νομίζω, δηλαδή, σήμερα. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα κρίνονται. Ένα μάθημα μια κατηγορία αυτό είναι. Σήμερα, ένα μάθημα μια κατηγορία. Ο επιθετικός είναι σε φόρμα της Κυπαρισίας που το φοβούνται κι αυτόν. Ο Φώτσο Παναγόπουλος αναφέρουμε. Το ελευθερίαonline.gr στα αθλητικά έχω κάνει ένα αφιέρωμα στον Φώτσο Παναγόπουλο, ένα παιδί 29 χρονών που έχει βάλει σε 33 αγώνες φέτος πρωταθλήματος, 30 γκολ. Χωρίς κανένα πέναλτι. 30 γκολ καθαρά. Το είπα αυτό, ναι. Και πρόσεξε άλλο ένα το πείσμα τη μετάδοση σήμερα. Ναι. Στα τελευταία 11 παιχνίδια ο Παναγόπουλος, στα 3 τον μπαράζ και στα τελευταία 8 του πρωταθλήματος έχει σκοράρει και στα 11. Έχει, δηλαδή έχει ένα σερί 11 αγώνων βάζει γκολ και έχει βάλει 16 γκολ. Δηλαδή στου τελευταίου 11 αγώνες 16 γκολ. Είναι φοβερό. Είναι σε φοβερή φόρμα. Να δούμε αν σήμερα θα μπορέσει να σκοράρει και να βοηθήσει την Κυπαρισία. Να... Κώστα, θα έρθει σήμερα Σπαρτί. Θα έρθει ο Νίκος του Μπράκος. Α, ο Νίκος έρθει, μάλιστα, ο φίλος. Θα το καλύψουμε τώρα κανονικά. Ωραία, θα το δούμε και το φίλο τον Νίκο. Οι πληροφορίες από τη Σπάρτη τι λένε για κόσμο. Ότι... Κόσμο, ναι, πολύ κόσμο. Υπάρχει ξεσηκωμός. Πόσο χωράει, παιδιά, το γήπεδο. Το γήπεδο τη Σπάρτη χωράει γύρω και με όρθιους άμα είναι το πολύ μέχρι 2.500. 2.500. Απλώς να ξέρετε, δεν ξέρω να ξεγνωρίζετε, μίλησε ο Παναγιώτης ο Φαντάκος, συνάδελφος με τον κύριο Βουζιώτη, τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο, ναι.
Ναι, και έχουμε βάλει στο σημερινό μας φύλλο, το έχω ανεβάσει και στο site, ναι, ότι έχει δεσμευτεί ο κύριος Βουζιώτης για 200 εισιτήρια κυπαρισιώτες. Όχι, θα μπουν αυτοί, από ό,τι ξέρω Κώστα, τα 200 άτομα θα μπουν σίγουρα. Αυτό λέω, ότι 200, τους είπε στον πρόεδρο της Κυπαρισίας, ότι εξασφαλίζω για την ακεραιότητά τους και ότι 200 άτομα τα εξασφαλίζω. Από εκεί πάνω λέει, δεν μπορώ να εξασφαλίσω παραπάνω εισιτήρια. Και τον ρωτήσαμε ότι αν έρθουν παραπάνω, γιατί λέει, τι να πω, λέει, δεν ξέρω, λέει, μπορεί να μπουν κάπου αλλού. Πάντως 200 λέει, θα είναι ασφαλείς. Από ό,τι ξέρω, έχει πάρει μέτρα και η αστυνομία στην επάνω κερκίδα που είναι, και αναφέρουν στους φυλάτους ώρα της Λακωνίας εδώ πέρα, στην κερκίδα που είναι προς την αρχαία Σπάρτη, ένα μέρος εκεί γύρω στα 200 με 250 άτομα θα μπουν φύλαθοι της Κυπαρισίας. Κατάλαβα. Ωραία. Και κάτι άλλο, Δημήτρη, μου να πω για τους ακροατές, ναι, ότι και πέρυσι τέτοια αγωνιστική τέταρτη είχε παίξει Σπάρτη Πάμισος στη Σπάρτη, το σκορ 4-0, ήταν τότε η Πάμισος 7 βαθμούς, η Σπάρτη 7 βαθμούς και το Κυβέρι 6. Ο Πάμισος πήγαινε για 2 αποτελέσματα, για χ 2, η Σπάρτη κέρδισε πανηγυρικά, ναι, 4-0, όμως μετά την πάτησε με το Κυβέρι, δεν θέλει να πει. Εκείνο το παιχνίδι δεν θέλει να το θυμάται ο κόσμος Σπάρτης, ναι, με το Κυβέρι τελευταία αγωνιστική. Και πέρυσι και φέτος ο πρωταθλητής Λακωνίας με τον πρωταθλητή Μεσσηνίας παίζουν τέταρτη αγωνιστική πάλι στη Σπάρτη. Πέρυσι ήταν 4-0 εύκολα. Να δούμε φέτος. Ευαγγέλου διαιτητής, όπως ήταν και πέρυσι σαν σήμερα. Ο Ευαγγέλου είχε παίξει Σπάρτη Πάμισος στο 4-0. Α, δεν το ήξερα, Δημήτρη, με αυτό δεν το ήξερα. Α, είναι σίγουρο αυτό, ναι. Ναι, ναι, ο Ευαγγέλου το είχε παίξει. Α, Ευαγγέλου, δεν το γνώριζα αυτό. Από την Αθήνα. Α, κατάλαβα. Να δούμε. Εντάξει. Εντάξει, Κώστα. Ένα καλό παιχνίδι να γίνει. Πάνω απ' όλα, ναι. Ο καλύτερος να κερδίσει. Είναι δύο μεγάλες ομάδες. Σίγουρα η Σπάρτη εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νομό. Το θέλει πάρα πολύ. Και η Κυπαρισία όμως από τη σειρά της έχει κάνει μια φοβερή πορεία φέτος. Δεν νομίζω να επαναληφθεί. Να είναι αίτητη ομάδα σε όλη τη χρονιά. Να δούμε. Είναι η μοναδική αίτητη ομάδα, βέβαια. Ναι, αν θα το χάσει ένα παιχνίδι του κόψου όλη τη χρονιά, ή αν η Σπάρτη θα καταφέρει να κερδίσει σήμερα και να ανέβει στη γάμα εθνική, κάτι που το θέλει πάρα πολύ όλος ο κόσμος της Λακωνίας. Εδώ είμαστε με τον τελευταίο καλεσμένο μας και κάπως έτσι θα κλείσουμε, με τον πρόεδρο φυσικά της Αθλητικής Ένωσης Σπάρτης, τον κύριο Γιάννη Βουζιώτη. Κύριε Βουζιώτη, καλημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Όλα έτοιμα για το απόγευμα? Όλα έτοιμα. Η διοίκηση της Σπάρτης παρέα με τον ΟΝΑ, ΟΝΑ Σπάρτης, με το Δήμο Σπάρτης, με την έψη της Λαγωνίας, με την ελληνική αστυνομία και όλους τους φορείς της πόλης, προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη εξαγωγή αγώνα, χωρίς να, γιατί θα έχουμε μεγάλη προσέλευση φιλάθλων, να μην έχουμε πρόβλημα κανένα, να διεξαχθεί ένας αγώνας ήρεμος, γιορτής ποδοσφαίρου και να το καλύτερο που θα είμαστε εμείς, θα κερδίσουμε στο γήπεδο και θα πάρουμε τους 3 βαθμούς και με το σκορ που θέλουμε για η ομάδα της Σπάρτης να είναι μετά να πω στη γάμα εθνική. Πρώτα νίκη, πρόεδρε. Ναι. Πρώτα νίκη. Πρώτα νίκη, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο για τη Σπάρτη. Έτσι, μπράβο. Πρώτα νίκη, έστω και με ένα γκολ, και αν έρθει το γκολ ασφαλή, το σκορ αυτό που θέλουμε για να ανέβει η ομάδα, εντάξει. Ακριβώς, κύριε Ψυχογέ, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στους προσδιοριστές μου και στους προσδιοριστές μας γενικά, γιατί βλέπω ότι δεν έχουν ιδιαίτερα άγχος όπως είχαν το πρώτο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά μετά από το διπλό που βγάλαμε στο Άργος, γιατί δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα, όταν παίζουμε ποδόσφαιρο είμαστε δύο επίπεδα πιο πάνω από τους υπόλοιπες. Ναι, πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα έρθει κόσμος από την Κυπαρισία, γιατί μιλήσαμε προηγουμένως με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Ελευθερία, τον κύριο Κώστα Ηλιόπουλο. Μας είπε ότι είχατε μιλήσει μαζί, ότι είπατε ότι έχετε εξασφαλίσει τουλάχιστον 200 φύλαθοι της Κυπαρισίας να μπουν στο γήπεδο. Ναι, 200 εισιτήρια έχω. Είναι εξασφαλισμένα αυτά τα εισιτήρια? Ναι. Για τους φυλάδες της Κυπαρισίας, όπως μας δώσαν και αυτοί εκεί κλπ, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Όλα είναι ανταποδοτικά. Θεωρώ ότι ήταν οι 200 φυλάθοι σε ένα σημείο στην βορειοδυτική μεριά. Ναι, στην επάνω κερκίδα που είναι προς την αρχαία Σπάρτη. Θα είναι χωρισμένοι, όπως έχουμε μιλήσει με την αστυνομία και την επικεφαλή, όπως ήταν ο κύριος Γρανιώτης. Ο διοικητής ασφαλείας. Ναι, ο διοικητής ασφαλείας. Θα είναι χωρισμένο στη μέση η κερκίδα για να. Δεν θα υπάρχει ακόμα κανένα, αλλά για μέτρα ασφαλείας. Γιατί είναι ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για τη Σπάρτη. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Όλα είναι λοιπόν έτοιμα.
η πληροφορία που έχω ότι ο μεγαλομέτωχος θα δώσει σήμερα το παρόν και μάλιστα πληροφορία που έχω το μεσημέρι θα γευματίσετε μαζί στα Πάτρια Εδάφη της Ελασία. Είναι αλήθεια? Ναι. Ο κύριος Δημητριακόπουλο το μεσημέρι που μιλήσαμε μου είπε Γιάννη θα είμαι κάτω, μου είπε κανένας που θα καθίσουμε να γευματίσουμε. Εντάξει, το γευματίσουμε, ξέρουμε που γευματίζεται με τον πρόεδρο. Ναι, θα είναι. Άρα θα δώσει το παρόν σήμερα. Εκτός από ρόπου, δηλαδή, τεράστιο θα είναι εδώ, το παρόν θα το δώσει. Μου το είχε δηλώσει, είχαμε συζητήσει και μου το είχε πει από την Κυριακή, ότι θέλει να παραβρίσκεται δίπλα σε αυτόν τον όμορφο κόσμο, δίπλα σε αυτή την ομάδα που πιστεύει και έχει στηρίξει. Αλλά έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την προσέλευση στον κόσμο και στην Κυπαρισσία και στο Άργος και στη Σπάρτη. Πώς το έζησε, πρόεδρε? Πρόεδρε, πώς το έζησε την Κυριακή στο Άργος όταν είδε αυτή τη μεγάλη προσέλευση του φίλαθλου κόσμου της Λακωνίας και τη στιγμή που όλος ο κόσμος, γιατί το μεταδίδαμε ζωντανά εμείς, που φώναζε ρυθμικά «Πρόεδρε, έλα στο λαό σου». Ο πρόεδρος, πήγαμε καθίσαμε από την πλευρά που είναι η φυλάτη του Άργους, η επίσημη, επειδή λόγω που υπήρχε ίσιος και μετά είχαμε πει τα μάνα απέναντι, αλλά μετά λόγω να μην μετακινούμε στα συνήθεια και δημιουργούμε θέμα μεταφοράς που πάει και τα λοιπά, τέλος πάντων, ο κόσμος τον πρόεδρο θα τον χαρίσει σήμερα, από τη στιγμή που θα έρθει στο γήπεδο, θα είναι δίπλα στον κόσμο. Το χάρηκε πάντως και την Κυριακή. Πάρα πολύ. Με ρώτησε Γιάννη, μου λέει πόσο κόσμος είναι απέναντι. Του λέω πρέπει να είναι 300 άτομα, 350 και από εδώ πλευρά που είμαστε εμείς, γιατί έχουν έρθει, θα είναι άλλα 200 άτομα. Δηλαδή κάπως 550. 550 άτομα ήταν από τη Λακωνία προθές. 550 άτομα από τη Λακωνία. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κάνει τα πάντα για να μείνει ο κόσμος ευχαριστημένος, να μείνει οι ποδοσφαιριστές ευχαριστημένοι. Είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα να κατέβει και σήμερα, αλλά λόγω πολλές υποχρεώσεις που έχει εξυπηρετήσει. Δεν πιστεύω να έχουμε κάποιο πρόβλημα σήμερα με την ομάδα. Εκτός της απουσίας του Γκίτζε που δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο Άστρος. Όχι, ο Γκίτζε. Στο κουτσοπόδι. Και ο Μιχάλης ο Κορώνης. Ο Κορώνης, εντάξει, δεν έχει παίξει από την αρχή, έχει πρόβλημα τραυματισμού. Ναι, τραυματισμού. Κύριε Δημήτρη, όχι, από εκεί πέρα η ομάδα είναι πανέτοιμη. Ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, με τα κεφάλια ψηλά, γιατί η φανέλα που φοράνε είναι πάρα πολύ βαριά και ξέρουν ότι η Σπάρτη δεν έχει άλλο περιθώρια και θα πάρει πραγματικά αυτό που τη αρμόζει. Αυτό που τη αξίζει στις μεγάλες κατηγορίες. Μάλιστα, τα εισιτήρια έχουν φύγει. Αγοράζει ο κόσμος τα εισιτήρια. Ναι, αγοράζει. Έχουμε βάλει σε δύο σημεία στο πλαίσιο και στο βολείο του Μπάρνη, οποίο γίνεται και πωλήσεις. Πολλοί κόσμος με παίρνει και εμένα τηλέφωνο για εισιτήρια, με βρίσκουν έξω να του δώσω. Φεύγουνε, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω το νούμερο. Πρέπει να έχουν φύγει αρκετά. Θα έχει μεγάλη προσέλευση. Με παίρνουν από την Νότια Λακωνία, από παντού. Θα είναι κατάμεσα το γήπεδο το απόγευμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να με γεμίσει. Ναι, κατάμεσα, να μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός, να μην βρέξει. Με τη βοήθεια του Θεού, πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε.